Να πούμε ένα μεγάλο καλημέρα στον Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή. Καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλώς Δημήτρη μου, καλώς ήρθες. Κάθισε. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η κατάθλιψη, διότι περίπου οι ασθενείς στην Ελλάδα είναι όσο μια μεγάλη πόλη. Υπάρχει έρευνα που μας δείχνει περίπου το νούμερο και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Είναι 500.000 άνθρωποι στη χώρα. 230 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Φοβερό. Μια δεδομένη στιγμή. Και τι λένε οι μελέτες, Δημήτρη, και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι μέχρι το 2020... Μέχρι το 2030 θα είναι η σημαντικότερη αιτία αναπηρίας, δηλαδή αιτία για να χάσει ένας άνθρωπος την ποιότητα της ζωής του και να μην είναι λειτουργικός στη ζωή, σημαντικότερη από κάθε άλλη σωματική ή ψυχική νόσο. Γιατί σε εμάς τις γυναίκες είναι δύο φορές πιο συχνή? Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση, αυτή την οποία προσπαθεί να απαντήσει η επιστήμη χρόνια τώρα. Υπάρχουν λόγοι και ψυχοκοινωνικοί και βιολογικοί, ας πούμε το ορμονολογικό προφίλ μιας γυναίκας. Υπάρχει όμως επίσης και κάτι ακόμα. Είναι το γεγονός ότι ορισμένες δεκαετίες, τουλάχιστον παλιότερα, που η έρευνα αυτή έδειξε την επιδημιολογική μας αυτή αναλογία, δύο γυναίκες προς έναν άντρα, οι γυναίκες κατά περισσότερο χρόνο να σκέφτεστε για τα πράγματα. Ξοδεύεται περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Ναι. Τώρα αυτό ακούγεται πολύ άσχημο που λέω και το θα με επιτεθείτε οι φεμινίστριες φίλες μου, αλλά είναι γεγονός ότι ισχύει. Και βεβαίως είναι γεγονός από την άλλη ότι οι άντρες εκφράζουν και την κατάθλιψή τους με διαφορετικό τρόπο, οπότε ίσως υποεκτιμάται το νούμερο. Γι' αυτό μιλάμε για τα διαφορετικά πρόσωπα της κατάθλιψης και θα μας τα πει ο Δημήτρης σήμερα. Υπάρχουν διαφορετικά πρόσωπα. Όσα και οι άνθρωποι πάνω στη γη, δεν λέω υπερβολές. Να δούμε λοιπόν την πρώτη μας κάρτα. Η κατάθλιψη επηρεάζει τους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους και επηρεάζει άντρες και γυναίκες με διαφορετικούς τρόπους. Και ξέρεις, όταν συζητούσαμε για να φτιάξουμε αυτή την εκπομπή, για να την χτίσουμε, μου είπες χαρακτηριστικά, δεν θα το ξεχάσω, μου είπες ότι ο θυμός μπορεί να δείχνει μια κατάθλιψη σε έναν άντρα. Βέβαια. Θα το δούμε στη συνέχεια ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που δεν τα φανταζόμαστε και μπορεί πραγματικά να δείχνουν μία κατάθλιψη. Βέβαια. Και είναι διαφορετικά στις γυναίκες και στους άντρες. Τι ρόλο παίζει η κληρονομικότητα, γιατί είπαμε τώρα για τη γυναίκα, είναι πιο συχνή στις γυναίκες μας εξίσης. Γιατί. Τι ρόλο παίζει, Δημήτρη, η κληρονομικότητα σε όλο αυτό το... Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι οπωσδήποτε υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Αυτό που εμείς σαν κανόνα εφαρμόζουμε στον τρόπο που σκεφτόμαστε για τις ψυχικές νόσους είναι ότι κληρονομείται μια ευαλωτότητα, δηλαδή μια ευαισθησία την οποία εμπεδώνει ή αν θέλετε ευωδώνει το περιβάλλον. Οι στρεσογόνοι παράγοντες της καθημερινότητάς μας, οι περιστάσεις της ζωής, οι σχέσεις, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητά μας και ούτω καθεξής. Όμως, όπως λες και εσύ και μου έχεις πει, δεν είναι θέμα αδυναμίας χαρακτήρα η κατάθλιψη. Είναι μια πραγματική ασθένεια. Έχει να κάνει και με την αδυναμία χαρακτήρα. Άλλοι άνθρωποι δηλαδή είναι πιο ευάλωτοι από κάποιους άλλους. Έχει τεράστια σημασία ο κόσμος να το καταλάβει αυτό. Ένας άνθρωπος με κατάθλιψη, όπως και με οποιαδήποτε άλλη ψυχική νόσο, δεν είναι ένας αδύναμος χαρακτήρας. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εσωστρεφής για κάποιον λόγο δικό του. Που ίσως οι υπόλοιποι διαφωνούμε και θα θέλαμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Είναι μια πραγματική νόσος, είναι ένα πραγματικό ζήτημα υγείας, το οποίο είναι αντιμετωπίσιμο, θεραπεύεται και πρέπει να αναζητήσουμε τον ειδικό, να ξεπεράσουμε το στίγμα. Έτσι, γιατί είναι ένα ταμπού. Γιατί έρχομαι προς εσένα. Είναι ένα ταμπού και επειδή το πρώτο βήμα για όλα αυτά που μας εξηγείς εσύ είναι να τα αναγνωρίζουμε. Πρώτο βήμα, δεν είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίζουμε, να ξέρουμε ότι έχουμε μια κατάθλιψη. Να το παραδεχόμαστε. Να το παραδεχόμαστε. Και, ωραία. Φοράω ένα παλτό τεράστιο. Θες να μου εξηγήσεις? Λοιπόν, ακριβώς όπως φοράς το παλτό φωτεινή, το οποίο φαίνεται βαρύ και ασήκωτο και είναι έτσι μαύρο πολύ, έτσι περίπου είναι, ξέρετε, και η κατάθλιψη στον άνθρωπο που δεν θέλει να την αντιμετωπίσει. Ναι. Την φέρει μαζί του, την έχει κάθε μέρα, τον τραβάει προς τα κάτω, τον στεναχωρεί, τον απομονώνει από τον χώρο γύρω του, από τους ανθρώπους γύρω του και είναι ένα δύσκολο παλτό να το ξεφορτωθεί μόνος του. Χρειάζεται βοήθεια. Γίνεται όμως, Δημήτρη μου. Βεβαίως και γίνεται και είναι θεραπεύσιμη ευτυχώς πια στην εποχή μας. Μπορεί να γίνει. Πραγματικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης θα σας τα δείξουμε και στην πορεία της συζήτησής μας. Μπορεί να είναι αυτό το πράγμα που νιώθει ένας άνθρωπος κάτω από κάτι βαρύ. Είναι ένα τείχος. Χτίζουμε ένα τείχος και απομονωνόμαστε. Και δεν ζητάμε βοήθεια. Είναι γεγονός αυτό, ειδικά οι άντρες δεν ζητούν εύκολα βοήθεια, διότι ξέρετε, η εξωστρέφεια τέτοιων προβλημάτων και για τη δική μας την κοινωνία εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τη Μεσόγειο, είναι ένα μεγάλο ταμπού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε για τα διαφορετικά πρόσωπα της κατάθλιψης.
Συζητάμε εδώ με τον Δημήτρη Παπαδημητριάδη για τα διαφορετικά πρόσωπα της κατάθλιψης. Πόσο πολλά είναι τα πρόσωπα αυτά. Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά, Δημήτρη? Είναι μια σπουδαία ερώτηση αυτή. Mm. Ξέρετε, στις δυτικές κοινωνίες, στο δυτικό κόσμο, στον οποίο και εμείς ανήκουμε, υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Αναπτύσσονται καταθλιπτικογόνα πρότυπα, μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται με μια φαυλότητα, θα έλεγα. Δηλαδή. Διότι έχει πολλές απαιτήσεις από τον σύγχρονο άνθρωπο η δυτική κοινωνία. Δημιουργεί εξαρτητικότητα. Δηλαδή, αξίζω μόνο όταν αγαπιέμαι. Αν δεν αγαπιέμαι, δεν αξίζω. Υπάρχει επιτευγματικότητα, δηλαδή αξίζω όταν πετυχαίνω πράγματα, όταν οι επιτεύξεις μου είναι σημαντικές. Αλλιώς δεν αξίζω. Και επίσης υπάρχει και η τελειοθυρία. Αξίζω όταν είμαι άψογος. Επειδή προσπαθούμε να συναντήσουμε στόχους οι οποίοι είναι υπερβολικοί και δεν μπορούμε εύκολα να τους φτάσουμε, και επειδή επιβάλλονται πρότυπα τέτοια που ζητούν από τον άνθρωπο σε συνθήκες διαρκούς αβεβαιότητας να ανταποκρίνεται, αυτό οδηγεί την ανθρωπότητα μοιραία στην κατάθλιψη σιγά σιγά, γιατί ματαιώνονται τα σχέδια. Είναι ένας κόσμος φτιαγμένος να ευνοεί την κατάθλιψη, έτσι, με βάση αυτά που μας λες. Και επίσης εγκαθιστά στον άνθρωπο έναν εσωτερικό μηχανισμό αυτοελέγχου, ο οποίος είναι ακραία ενοχικός. Mm. Αυτά βρίσκονται στον πυρήνα του περιβάλλοντος που λέμε ότι επηρεάζει και ευωδώνει μια κληρονομική ίσως προδιάθεση για τα ζητήματα της ψυχικής νόσου. Λοιπόν, φόρεσα προηγουμένως το παλτό. Εξηγήσαμε έτσι οπτικά, οπτικοποιήσαμε. Για να το δουν και οι τηλεθεατές, πώς νιώθει ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη ένα βαρύ παλτό πάνω του που δεν μπορεί να βγάλει εύκολα μόνος έτσι του. Είναι. Πώς βλέπει ένας άνθρωπος με κατάθλιψη, θα με βοηθήσει αυτό, ένας άνθρωπος με κατάθλιψη. Ένας άνθρωπος με κατάθλιψη είναι απεσιόδοξος, είναι σαν να φοράει μονίμως μαύρη γυαλιά. Όλα γύρω του φαίνονται σκοτεινά, ακόμα και αν λάμπει ο ήλιος, για εκείνον η μέρα δεν έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Χάνει το ενδιαφέρον του για πράγματα που του ήταν προηγούμενα ευχάριστα. Τόσο απλά. Δηλαδή είναι σαν να φοράμε μόνιμα, όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, αυτά τα μαύρα γυαλιά. Και δεν βλέπει επίσης το μέλλον με καμία αισιοδοξία. Υπάρχει μια απεσιοδοξία η οποία πλημμυρίζει και χρωματίζει τα πάντα. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές πώς το εννοούμε αυτό. Πώς βλέπει ένας άνθρωπος με κατάθλιψη τον κόσμο, κοιτάξτε τι θα κάνω. Λοιπόν. Είναι κάπως ακριβώς έτσι, λοιπόν, έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό βλέπει, το μπλε φίλτρο που βάζουμε μπροστά στην κάμερα, χάνεται το χρώμα. Τίποτα. Όλα δεν χρωματίζονται υπάρχει μπλε. Διότι τυχαία ξέρεις και στην αγγλική γλώσσα υπάρχει αυτό. I got the blues, λέμε. Ναι. Και έχω τη μελαγχολία μου. Και επειδή μιλάμε εδώ για συμπτώματα κτλ. Και επειδή οι προσωπικές ιστορίες είναι ένα δύσκολο πράγμα, κυρίες και κύριοι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα συγκλονιστικό βίντεο που λέγεται Black Dog. Black Dog. Ασημένο στο Τζόρτσιλ. Ναι, γιατί Black Dog ξεκίνησε, ο όρος εφευρέθηκε, το Black Dog κατάθλιψη, από έναν Ιταλό ποιητή, αν δεν κάνω λάθος, και μετά ο Τζόρτσιλ το δημοσιοποίησε τόσο πολύ, επειδή και ο ίδιος έπασε από κατάθλιψη. Λοιπόν, έφτιαξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ένα συγκλονιστικό βίντεο και θέλω να το δούμε μαζί. Black Dog, μαύρο σκύλο η κατάθλιψη. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This is my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humor, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life.
συγκλονιστικό και είναι φοβερό. Αν ζητήσουμε βοήθεια, πώς γίνεται. Ένας τεράστιος μαύρος σκύλος έρχεται στις πραγματικές του διαστάσεις και γίνεται τελικά ελάχιστος σε μέγεθος. Είναι φοβερό. Ναι, είναι πραγματικά. Γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει, ξέρετε. Υπάρχει πάντα μια παρεξήγηση στα περισσότερα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Η διαφορά της αντικειμενικής πραγματικότητας με την επιλαμβανόμενη πραγματικότητα, όπως τη βλέπουμε μέσα από τα μαύρη γυαλιά και το φημέ τζάμι. Να δείξουμε τα συμπτώματα. Τώρα λοιπόν θα αρχίσουμε να δείχνουμε τα συμπτώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την κατάθλιψη. Υπάρχουν διαφορές σε άνδρες και γυναίκες. Θα σας το δείξουμε στην πορεία. Δείχνει η κατάθλιψη. Επίμονη θλίψη, άγχος. Άδεια διάθεση. Άδεια διάθεση σημαίνει, Δημήτρη, τίποτα. Δεν νιώθω. Νιώθω κενός. Νιώθω σαν να μην έχω συναισθήματα για τίποτα. Ανησυχία, έδερ εθιστότητα. Αισθήματα ενοχής, απελπισίας, αβοηθητότητας. Μία μικρή παύση εδώ να σου πω για την αβοηθητότητα, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Η μαθημένη αβοηθητότητα τι εννοεί? Τι? Είναι όταν ένας άνθρωπος έχει συνηθίσει σιγά σιγά σε δυσκολίες να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και επειδή δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, πλέον τις παίρνει ως δεδομένες και οδηγείται σε ένα μαρασμό. Πω, είναι το χειρότερο πράγμα. Αυτό το πρότυπο της μαθημένης αβοηθητότητας επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης. Απόλυτα ενδιαφέροντος ευχαρίστησης. Είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα αυτό. Δεν χαίρομαι με τίποτα. Με τίποτα όμως. Ό,τι και να συμβαίνει, δεν είναι. Αφορά και τα δύο φύλλα, ίσως λίγο περισσότερο τους άνδρες, αλλά οπωσδήποτε και τα δύο φύλλα. Και σημαίνει ακριβώς αυτό. Πράγματα που πριν τα έκανα με χαρά, το χόμπι μου, πλέον δεν μου δίνει καμία ευχαρίστηση. Όχι, φαντάζομαι την καθημερινότητα ενός τέτοιου ανθρώπου με κατάθλιψη να μην παίρνει χαρά από τίποτα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι μεγάλο βάρος. Είναι κάτι που σε κρατάει κάτω. Είναι όπως το μαύρο σκύλο που είδαμε πριν, που πατούσε τον άνθρωπο με κατάθλιψη με το πόδι του. Μειωμένη ενέργεια, κόπωση, αναβλητικότητα. Με ιδιαίτερη επίταση στις μεγάλες ηλικίες, στην τρίτη φάση της ζωής, όπως συνηθίζω να λέω, οι μεγάλοι άνθρωποι νιώθουν μειωμένη ενέργεια, κόπωση και αναβλητικότητα. Πάμε στη συνέχεια. Δυσκολία στη συγκέντρωση και στη λήψη αποφάσεων. Γιατί γίνεται αυτό, Δημήτρη? Δυσκολία στη συγκέντρωση, τι σημαίνει? Ότι το μυαλό μου έχει κολλήσει κάπου αλλού και δεν μπορώ να λειτουργήσω. Υπάρχει αυτή η διάσπαση της προσοχής. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτά που έχει ανάγκη να κάνει και να πραγματοποιήσει. Ακριβώς γιατί δεν νιώθει ότι θέλει να κάνει το οτιδήποτε. Ειδικά εδώ, πάλι να πω, στην τρίτη φάση της ζωής, μπορεί να γίνει και μια μεγάλη παρεξήγηση, πολύ συνήθις, πρέπει να σας πω. Την ονομάζουμε ψευδοάνοια και εννοούμε ακριβώς έναν γέροντα άνθρωπο, έναν μεγάλο άνθρωπο, ο οποίος μοιάζει να μην έχει καλή μνήμη, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έχει είναι δυσκολία από την κατάθλιψη με την οποία υποφέρει και υποδιαγνώσκεται, να ξέρετε. Νομίζουμε ότι είναι και είναι τελικά κατάθλιψη. Βεβαίως. Δυσκολίες στον ύπνο, μεταβολές σε όρεξη και βάρος. Και πάμε τώρα στις πιο σοβαρές μορφές. Μια μικρή λεπτομέρεια να σας πω για τις δυσκολίες στον ύπνο. Συνήθως μιλάμε για μια πρόωρη αφύπνιση χωρίς ξυπνητήρι, αλλά υπάρχει και μια άτυπη μορφή της διαταραχής του ύπνου που κανείς κοιμάται πάρα πολλές ώρες και δεν σηκώνεται το κρεβάτι. Κοιμάται πάρα πολλές ώρες. Σκέψεις για θάνατο, αυτοκαταστροφή, αυτό είναι συνήθως τα πιο βαριά περιστατικά κατάθλιψης ή γενικά υπάρχει? Υπάρχει ένας μυρικασμός γύρω από τον θάνατο, ακόμα την υγεία μου, σε έναν άνθρωπο που υποφέρει με κατάθλιψη. Και επειδή μιλάμε για την αυτοκαταστροφικότητα εδώ, πρέπει να πω κάτι που αφορά τους Έλληνες. Γνωρίζουμε όλοι ότι μέσα στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες και μάλιστα σε ένα ποσοστό που κατά μία ποσοστιαία μονάδα της ανεργίας, της πιο παραγωγικής ηλικίας, οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 0,19% στους 100.000, 0,19 ανά 100.000 κατοίκους του πληθυσμού της χώρας. Επίμονα σωματικά συμπτώματα, τι είναι ακριβώς αυτά, Δημήτρη? Όταν λέμε επίμονα σωματικά, μπορεί να είναι πονοκέφαλος, μπορεί να είναι τέτοια. Τα πιο συνήθη, αυχιαναλγία, οσφιαλγίες, προβλήματα στο σώμα, αυτά που παλιά λέγαμε νευρώσεις. Είναι πράγματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ έναν άνθρωπο με συναισθηματική διαταραχή όπως κατάθλιψη. Και επειδή σας δείξαμε τα συμπτώματα της κατάθλιψης, πρέπει να σας δείξουμε τώρα και το χρυσό κανόνα των ειδικών επιστημόνων, πότε έχουμε κατάθλιψη, διότι αυτά τα συμπτώματα λίγο πολύ μπορεί να τα έχουμε όλοι κάποια στιγμή. Δείχνουν κατάθλιψη αυτά τα συμπτώματα που είδατε πριν, εάν έχουμε 3 με 4 τέτοια συμπτώματα στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Κατά το αμερικανικό διαγνωστικό εγχειρίδιο είναι 5. Εδώ υπάρχει λίγο δίστανται. Υπάρχουν αποκλήσεις, γιατί ξέρετε, αλλάζουμε και εμείς συνεχώς άποψη για το τι εννοούμε κάθε φορά. Υπάρχουν, ξέρετε, ήδη και ήδη κατάθλιψη. Υπάρχει η μείζον καταθλιπτική διαταραχή, η οποία κάνει υποτροπές. Υπάρχει η δυστυμία, η οποία είναι για 2 χρόνια ήπια μορφή κατάθλιψης. Επιλόχιος κατάθλιψη και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλές μορφές. Άρα, Δημήτρη, εδώ υπάρχουν επιστήμονες που λένε πόσα περισσότερα πρέπει να έχουμε, ας πούμε, 5.
πέντε από κάποια από τα εννιά από αυτά που είδαμε πριν, για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, όχι απαραίτητα κάθε μέρα, αλλά πάντως το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Σχεδόν κάθε μέρα. Στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας, όπως σας είπαμε, για περισσότερες από δύο εβδομάδες. Αυτός είναι ο κανόνας που δείχνει κατάθλιψη. Και βέβαια το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να ζητήσουμε βοήθεια. Βεβαίως. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Να ξέρετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος που πάσχει με αυτά τα συμπτώματα μόνος του. Μα πολύ απλούστατα γιατί είναι αναβλητικός, διότι δεν έχει το κουράγιο να το κάνει, γιατί είναι κουρασμένος, γιατί έχει σωματικά συμπτώματα και όλα αυτά που είπαμε πριν. Επομένως, μόνος του δεν πρόκειται να ζητήσει βοήθεια και ούτε οι φίλοι, και πρέπει να το πω και να το υπογραμμίσω, δεν θα είναι χρήσιμοι αν το μόνο που κάνουν είναι να του λένε: Έλα, μωρέ, τώρα δεν πειράζει, καλά είσαι. Μα έλα να βγούμε έξω, πάμε έξω, κοίταξε τι ωραία που είναι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, ξέρεις πότε. Μετά θέλω να δούμε ένα βίντεο. Είναι, πρέπει να δώσουμε βάση, νομίζω, εκεί. Συζητούσαμε για το περιβάλλον. Και μου έλεγες ότι αυτό, μία αντιμετώπιση από φίλους, από συγγενείς, έλα πάμε, δεν έχεις τίποτα, δεν είναι σωστή. Όχι, είναι πολύ λάθος και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι νιώθει ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη ότι τον τραβολογάμε. Δεν έχει το κουράγιο, δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δραστηριότητες που εμείς νομίζουμε ότι θα του κάνουν καλό. Επομένως αυτή η συνεχής παρότρινση και η βία πάνω στον άνθρωπο να έρθει η Sony και Ντέ μαζί μας, γιατί αυτό θα του κάνει, δεν είναι απαραίτητη αντιμετώπιση. Δεν είναι μια καλή προσέγγιση. Η καλή προσέγγιση εδώ είναι με θετικές παρενέσεις. Πόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα αν αρχίσεις και εσύ να νιώθεις καλύτερα, εάν πραγματικά βρούμε βοήθεια και τα πράγματα είναι καλύτερα. Α, έτσι. Με θετική παρένεση λοιπόν, πώς θα τον παροτρύνουμε να επισκεφτεί έναν ειδικό. Δεν γίνεται χωρίς τη βοήθεια του ειδικού. Ναι, αλλά εάν πάμε να του. Πώς το λες, πώς το πείθεις. Δεν πείθεται εύκολα άλλος να πάει σε γιατρό. Δεν είναι μόνο το θέμα ταμπού. Είναι και το θέμα ότι δεν το καταλαβαίνει ότι έχει κατάθλιψη. Θετικά πάμε. Δεν πιέζουμε δηλαδή τον άλλον. Έχετε την αμφιβολία πάντως, με ξέρεις τους άνδρες οι οποίοι μπορεί να είναι θυμωμένοι και εκνευρισμένοι και να τους φταίνε τα πάντα, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στην ψυχούλα τους το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς λοιπόν που εκπομπές όπως η δική σου αγαπημένη μου Φωτεινή σπάνε αυτό το ταμπού και διώχνουν το στίγμα για αυτό. Κάνουμε Δημήτρη, γι' αυτό το κάνουμε και γι' αυτό το είχαμε συμφωνήσει και εμείς οι δύο, διότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι πραγματικά να πάρουν, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα για να βρουν βοήθεια. Και για να μην παρεξηγεί ο κόσμος, υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, δεν είναι μόνο στον ιδιωτικό. Λοιπόν, τι είπαμε στους τηλεθεατές και θέλω να το δείξουμε τώρα, ότι διαφέρουν τα συμπτώματα σε άνδρες και γυναίκες και φέραμε και ένα παράδειγμα ότι ο θυμός μπορεί να δείχνει στους άνδρες μια κατάθλιψη. Στις γυναίκες, θλίψη, αναξιότητα και ενοχή. Εξήγησε μου λίγο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μια γυναίκα αυτοαξιολογεί τον εαυτό της υποτιμητικά. Νιώθει ότι φταίει εκείνη που έχει αυτό το πρόβλημα και νιώθει όπως νιώθει και βεβαίως αισθάνεται πάρα πολλές ενοχές που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους ρόλους που προβλέπει η κοινωνία για εκείνη. Άρα τα ρίχνει λίγο στον εαυτό της η γυναίκα που πάσχει από κατάθλιψη. Αυτοαξιολογείται δυστυχώς υποτιμητικά. Πάμε να δούμε και τους άντρες, τι διαφορά υπάρχει. Πώς εκδηλώνεται? Κούραση, θυμός. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι ένας θυμωμένος άντρας μπορεί να έχει και κατάθλιψη. Απογοήτευση, απώλεια ενδιαφέροντος, συνεχίζουμε. Εργασιομανία, *, πάρα πολύ συχνά το βλέπουμε στο περιβάλλον μας και δεν καταλαβαίνουμε το γιατί. Εργασιομανία, διαταραχές ύπνου και παρακινδυνευμένη ζωή. Γιατί ο άντρας όταν απειλείται η αυτονομία του, δηλαδή η αυτοτέλειά του, είτε αυτή είναι η οικονομική είτε είναι η ανεξαρτησία του ως οντότητας, θα καταφύγει σε πράγματα τα οποία τον οδηγούν σε μια απόδραση από το πρόβλημα. Απόδραση από το πρόβλημα είναι η εργασιομανία και οι παρακινδυνευμένες δραστηριότητες. Mm-hmm. Χόμπι τα οποία είναι λίγο για εμάς τραβηγμένα ακόμα. Η ταχύτητα στο δρόμο που είναι και επίκαιρη. Έχεις δίκιο. Πάμε σιγά σιγά στην αντιμετώπιση. Mm-hmm. Θα πούμε και για τις θεραπείες. Θέλω να πάμε στο πλέξι εκεί, Δημήτρη μου. Διότι πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Είπαμε ότι πώς προσεγγίζουμε. Είσαι υπότης πάντα, έτσι. Δεν το συζητάω. Με θέλεις εκ δεξιών όμως, όπως ο Χριστός σταυρό τον καλό άνθρωπο. Όχι, αυτό δεν έχει τέτοιες. Λοιπόν, εδώ. Θέλω να πω γι' αυτό πρώτα, ότι το να ασκούμαστε τόσο απλά, ακόμα και να περπατάμε, να βάλουμε λίγο την άσκηση στην καθημερινότητά μας, είναι ένα σημαντικό βήμα για να νιώσουμε ενεργοί. Να παρακινηθούμε, να ξαναπάρουμε μπροστά
Και βεβαίως θα προφυλάξουμε και τον εαυτό μας από τα συμπτώματα της κατάθλιψης να περάσουν σε ένα χειρότερο πλαίσιο, παραμένοντας οι ίδιοι σε επαφή με τη δραστηριότητά μας και τη βεβαίως φυσική αύξηση, αυξάνει τις εντορφίνες. Βέβαια. Και υπάρχουν και τόσα άλλα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Εκτονωτικό το περπάτημα, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Πόσο εκτονωτικό είναι το περπάτημα. Λοιπόν, γλάστρα ποτιστήρι, τι είναι αυτά? Γιατί λοιπόν ζήτησα να τα έχουμε αυτά εδώ? Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για τη θεραπεία της κατάθλιψης, οφείλουμε να πούμε στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να περιμένουμε μαγικά αποτελέσματα. Ό,τι και να κάνουμε κι εμείς οι ειδικοί, δεν πρόκειται να περάσει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Όσο χρόνο χρειάστηκε για να εγκατασταθεί περίπου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 1 με 2 μήνες για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πολλές φορές και πολύ περισσότερο. Επομένως, είναι σαν να ποτίζουμε σιγά-σιγά κάθε μέρα λίγο τη γλάστρα μας με το φυτό και το περιμένουμε σιγά-σιγά να ανθίσει. Μην αποθαρρύνονται οι άνθρωποι και μην απογοητεύονται επειδή περιμένουν μια μαγική λύση ή αύριο το πρωί να είναι καλά. Ακόμα και οι φαρμακευτικές θεραπείες θέλουν τον χρόνο τους. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή και συνεργασία. Και συνένεση. Και να μην χάνουν το κουράγιο τους και τη διάθεσή τους επειδή αργούν τα αποτελέσματα λιγάκι. Άρα, πάρτε το ποτιστήρι σας. Πολύ σημαντικό. Όχι! Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Σιγά-σιγά, παιδιά, βήματα-βήματα. Μικρά-μικρά βήματα, αλλά θα μπορέσουμε να νικήσουμε. Να σπάσουμε αυτά τα τείχη. Ακριβώς. Κατάθλιψης. Και σου έχω εδώ και ένα ξεσκονόπαλο. Γιατί είναι αυτό? Γιατί? Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, και εσείς οι γυναίκες και οι άντρες όμως, παρετείται από την καθημερινότητα, όπως είπαμε πριν. Και ακόμα το να πιάσει το ξεσκονόπαλο, να αρχίσει να κάνει καθημερινά απλά πράγματα στο σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε ένα σπίτι αφρόντιστο, όπως είναι και ο εσωτερικός κόσμος και ο ίδιος άνθρωπος αφρόντιστος μέσα στο πρόβλημα. Τον θέλουμε λοιπόν να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω του. Δηλαδή τι? Να αρχίσει να περιποιείται το χώρο του και τον εαυτό του. Σαν ένα πρώτο βήμα, μιλώντας για τη θεραπεία. Να πω όμως με αφορμή στα φάρμακα ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που παίρνουν τα συνήθη φάρμακα της πίεσης, ηρεμιστικά που καταναλώνουν για τα πήραν από τη γειτόνισσα, τα πήραν από τη γιαγιά, να ξέρετε ότι και αυτά είναι καταθλιπτικό γόνα. Λέω κάθε φορά που μου δίνετε ευκαιρία σε όποιο βήμα βρεθώ ότι τα ηρεμιστικά φάρμακα δεν έχουν κανένα ρόλο σε καμία αγωγή για πάνω από ένα μήνα. Όποιος άνθρωπος παίρνει πάνω από ένα μήνα ηρεμιστικά φάρμακα κόκκινης γραμμής, να γνωρίζει ότι αυτά θα γυρίσουν και θα τον δαγκώσουν κάποια στιγμή. Και θα πάθει κατάθλιψη. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και κάτι άλλο. Πάρε μισό χαπάκι το δικό μου, ξέρω εγώ, θα δεις καλό. Αυτό που ανταλλάσσουν χάπια, φίλοι, γνωστοί, όχι. Όχι, αυτά είναι πράγματα φοβερά και τρομερά, διότι δεν ξέρουμε ποτέ τι συνέπειες μπορεί να έχει μια αγωγή που συνταγογραφήθηκε σαν άνθρωπο πάνω σε έναν άλλο άνθρωπο. Αυτά είναι ανεύθυνα πράγματα. Συνεχίζουμε. Βιβλίο και... Και τηλέφωνο. Πάρε λοιπόν τηλέφωνο το φίλο σου. Πάρτε τηλέφωνο έναν άνθρωπο. Μιλήστε με τους ανθρώπους που είναι κοντά σας. Δηλαδή, εξωστρέφεια για το πρόβλημα. Πείτε το στους γύρω. Πείτε το στους συγγενείς. Πείτε το. Μην το κρατάτε στον εαυτό σας μέσα. Είναι δηλητηριώδες το νερό που λιμνάζει στο πηγάδι. Πρέπει να ρέει. Όπως και η ψυχή μας πρέπει να ρέει. Πολύ σημαντικό. Ναι. Τηλέφωνο λοιπόν. Εδώ τι είναι? Και βεβαίως, διαβάστε ένα βιβλίο. Κάντε κάτι, αποσπάστε την προσοχή σας. Μην μένετε στην αδράνεια και στο μαρασμό που προκαλεί δυστυχώς αυτό το άσχημο μαύρο παλτό ή ο μαύρος σκύλος που σας τραβάει από το παλτό σας να κάτσετε κάτω και να μην ξανασηκωθείτε ποτέ. Εσείς να πάτε κόντρα. Διαβάστε για την κατάθλιψη. Ενημερωθείτε για την κατάθλιψη. Ενημερωθείτε για την ψυχική υγεία. Λοιπόν, διώξτε το ταμπού. Διώξτε, πετάξτε το μαύρο παλτό. Μπορεί να γίνει, είναι το μήνυμα μας δίνει και ο Δημήτρης Πάπα Δημητριάδης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Να κάνουμε το βήμα. Εγώ ευχαριστώ. Το κάνουμε και να σπάσουμε τα τείχη, να πετάξουμε το παλτό, να πετάξουμε, να κάνουμε και το σκύλο στο σωστό του μέγεθος, το μαύρο σκύλο, γιατί είναι καλά τα ζώα, αλλά να είναι. Έτσι. Είναι ένα ακόμα πρόβλημα της υγείας, όπως όλα τα άλλα προβλήματα της υγείας. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι.